τώρα μαζί μας είναι ο δημοσιογράφος Νίκος Κοσμαδάκης, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το Brexit. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρυστάλη. Μπορεί το Brexit να ανατραπεί, Νίκο, θέλουμε το Brexit να ανατραπεί. Μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε σε ένα βελούδινο διαζύγιο. Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την επικείμενη έξοδο της, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση πως έχει στοιχεία βιβλικής εξόδου. Έτσι μόνο θα μπορούσα εγώ προσωπικά κρυστάλλινο να το χαρακτηρίσω. Αυτά τα τρία ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή θέτει είναι θεμελιώδη. Και είναι θεμελιώδη γιατί δεν βρήκαν απάντηση στη Σύνοδο Κορυφή τη περασμένη Τετάρτη. Ε, ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε όλοι είναι πω το δράμα που ακούει το όνομα Brexit αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε μια μαύρη κομμονδία. Η ανατροπή, όπως ακριβώς το είπες, πρέπει να επισημάνουμε πως αποκλειστικά και μόνο βρίσκεται στα χέρια των Βρετανών. Αλλά και οι ίδιοι οι Βρετανοί δεν γνωρίζουν αν είναι ωφέλιμο για τους ίδιους να μείνουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα σε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Υπερεθνικό Οργανισμό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να πούμε κάποιες ημερομηνίε. Ε, οι Ευρωπαίοι έδωσαν παράταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ουσιαστικά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου πρέπει να αποφασίσει το Ηνωμένο Βασίλειο αν θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Ε, στις 1 Νοεμβρίου έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Βρετανοί θα πρέπει να γνωρίζουν πως θα έχουν λόγο και Ευρωπαίο Επίτροπο μόνο εφόσον ήδη και το κρίνουν όσο και αν ο πρόεδρος του Συμβουλίου επιχειρούσε να αποδραματοποιήσει την πιθανότητα εκμετάλλευσης της προσωρινής παραμονής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενος τη σχετική διαδικασία λήψη αποφάσεων με ενισχυμένη πλειοψηφία. Ο Γάλλος όμως πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και κάποιες μικρές χώρες ουσιαστικά δεν πίστηκαν. Ποια είναι τα σενάρια για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σου πω, Κρίστη, ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών. έξι μήνε. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, μιλάμε για ένα διάστημα 6 μήνε που πρέπει οι Βρετανοί να πούν στου Ευρωπαίου τι πραγματικά θέλουν. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν πρέπει να αποκλείσουμε ούτε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματο, ούτε τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών. Ε, εγώ προσωπικά έχω απαριθμίσει πέντε σενάρια. Πάμε να δούμε το πρώτο σενάριο. Το πρώτο σενάριο, ε, μιλάμε για ένα σενάριο όπου οι συνομιλίε στο, Βρετανικό Κοινοβούλιο θα οδηγήσουν στην επικύρωση τη συμφωνία αποχώρηση με το Ηνωμένο Βασιλείο. Ε, μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα εντό των τριών εβδομάδων. Το Ηνωμένο Βασίλειο με αυτόν τον τρόπο δεν θα συμμετάσχει στι ευρωεκλογέ και δεν θα έχει Ευρωπαίο Επίτροπο. Αυτό το σενάριο μπορούμε να πούμε πω αποτελεί ευχή για όλου. Παρόλα αυτά, συγκεντρώνει ελάχιστε πιθανότητε εκπλήρωση. Το δεύτερο σενάριο μιλάμε ουσιαστικά για εκλογέ. Μιλάμε για εκλογέ, μιλάμε για αλλαγή κυβέρνηση και μιλάμε για ένα νέο πρωθυπουργό. Μιλάμε για τον, επικεφαλής επικεφαλή των εργατικών, τον Τζέρεμι Γκόρπιν, ο οποίο θα διεξάγει ένα άλλο δημο... θα διεξάγει ένα δεύτερο δημοψήφισμα, στο οποίο η πλειοψηφία θα ταχθεί υπέρ του Μπριμέιν, υπέρ τη παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε αυτό το σενάριο, ο ίδιο ο Τζέρεμι Γκόρπιν θα κληθεί να ανακαλέσει την ειδοποίηση του άρθρου 50. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το δεύτερο σενάριο έχει πολλέ αστάθμητε μεταβλητές. Στο τρίτο σενάριο μεσολαβούν πάλι εκλογές, κερδίζει πάλι ο επικεφαλής των εργατικών, ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Δεν ανακαλεί το άρθρο 50 και οι φανατικοί ε, του Brexit υπερψηφίζουν συμφωνία αποχώρηση, απλά και μόνο για να διασφαλίσουν την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα τέταρτο σενάριο μιλάμε για τους φανατικούς του Brexit, όπου έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στην παραμονή, στην Ευρωπαϊκή, ανάμεσα στην παραμονή της Τερέζα Μέη, της Τερέζας Μέη ε, στην Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου ή του Τζέρεμι Γκόρμπιν. Σε αυτό το σενάριο σε αυτό το σενάριο, προτιμούν οι φανατικοί του Brexit να επικυρώσουν τη συμφωνία γρήγορα όσο έχει, απλά και μόνο να διασφαλίσουν το Brexit. Και μιλάμε και για ένα πέμπτο, συνε... και ένα πέμπτο σενάριο, το οποίο είναι καταστροφικό για το Ηνωμένο Βασίλειο. Καμία συνεννόηση σε κανένα σημείο του εξαμήνου. Μιλάμε ουσιαστικά για μια άτακτη έξοδο της Βρετανίας από την. Ε, μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Οι Βρετανοί εξαντλούν τον χρόνο και εξέρχονται τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί καμία συμφωνία. Εκεί θα μιλήσουμε για το απόλυτο χάο. Και μέσα σε δύο εβδομάδε οι Βρετανοί θα επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου ώστε να ξαναξεκινήσει ο διάλογο για την αποχώρηση τη Βρετανία. Είναι ένα σενάριο το οποίο θα πρέπει να πούμε εδώ ότι έχει πολλέ πιθανότητε εκπλήρωση και δεν πρέπει να θεωρούνται αμελητέ οι όποιε πιθανότητε. Νίκο, στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει ρώσικο δάκτυλο στην διεξαγωγή του Βρετανικού Δημοψηφίσματος το 2016. Αλήθεια, τι συμβαίνει. Το βέβαιο είναι πως υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του Βρετανικού πληθυσμού που λέει πως πριν τις κάλπες του 2016, λίγο πριν το Βρετανικό Δημοψήφισμα όπου το, βασικό, όπου το διακύβευμα ήταν ή Brexit, ε, πολύ μεγάλη μερίδα του Βρετανικού πληθυσμού δηλώνει τώρα ένα έτη 2019 έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια που είχαν εσφαλμένη αντίληψη επί των προοπτικών και δυνατοτήτων. Δεν είναι τυχαίο, Κρυστάλλι, ότι η προπαγάνδα της εποχής αποτελεί αντικείμενο σεναρίων στι πληροφοριών και η εταιρεία Eurostrat, η οποία ε, ε, εδρεύει εντό τη ΕΒΕΔ, ε, έχει ήδη στοιχεία για τη δράση ρώσικων, τρόλων τρόλ στα μέσα κοινωνικής, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter έχει αποδείξει για διασπορά ψευδών ειδήσεων και πληρωμένες από το εξωτερικό εκστρατείες επηρεασμού της κοινή γνώμης. Θα πω τώρα κάποιους αριθμούς που οι υπηρεσίες παρουσίασαν επίσημα στις 9 Απριλίου ε, στοιχεία που συνδέουν 18,5 εκατομμύρια καταχωρήσεις που συνδέονται με τη Ρωσία στο Facebook και στο Twitter όπως και 150.000 λογαριασμούς που συνδέονται με το Κρεμλίνο λίγο πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στη Βρετανία. Υπάρχουν και παρόμοια στοιχεία που δείχνουν πως υπήρχε ε, ρωσική επιρροή και για τις εκλογές στη Γερμανία και για τις εκλογές στην Ιταλία αλλά και για το δημοψήφισμα στην Ισπανία που είχαμε την απόσχηση της καταλωνίας. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.